Ανδρέας Παπανδρέου. Ανδρέας Παπανδρέου, γλυκός άνθρωπος, έτσι. Mm-hmm. Γλυκός άνθρωπος, mm-hmm. έτσι, όταν μίλαγες μαζί του. Μάλιστα, δεν θα ξεχάσω που μέσα στις γυναίκες 100%, τώρα θα σου πω για τη Μάργαρετ. Ναι. Είχαμε και τη Μάργαρετ, mm-hmm. Γιατί κάτι είχε γίνει με τις ΕΓΕ mm-hmm. τότε. Την ΕΓΕ. Το σύλλογο που είχε. Ναι, ναι, ναι. Και πήγα εκεί και βεβαίως μου λέει οπωσδήποτε να κάνουμε την συνέντευξη. Και το σπίτι μύριζε φασόλια. Μύριζε φασολάδα, ρε παιδί μου. Τι να πούμε, η γυναίκα ναι, ναι. μαγείρευε φασόλια. Φανάς. Γιατί άρεσε στον πρόεδρο που ναι. Και ήταν έντονη η μυρωδιά. Δεν είπαμε τίποτα πάνω σε αυτό. Ο πρόεδρος ούτε μας μίλησε εκείνη την ημέρα. Πήγε, ο άνθρωπος έφαγε, γύρισε από το γραφείο του. Εγώ λοιπόν στη συνέντευξη το έγραψα αυτό ότι μύριζε έντονα ελληνικό φαγητό ναι. κτλ. Και θυμώνει ο Δημήτρης ο Ρίζος που ήταν στη Βραδινή και αρχίζει και να μου λέει σε κοροϊδεύσανε. Άρχισε να το γράψει στη στήλη του. Ναι. Σε κοροϊδεύσανε, πήγε εκεί. Αυτή η επίτηδες μαγείρεψε τη φασολάδα για να πας εσύ και να. Αυτά υπερβολικό. Ναι. Είναι, ήταν τότε, ήταν τα χρόνια της βαθιάς πόλωσης ναι, μεταξύ Νέας Δημοκρατίας. Ήταν μεγάλη.